αφορά τις τιμές τους και έχουν φτάσει ακόμα και στο 50% περίπου της αρχικής τους αξίας. Ορισμένα. Και όμως η συμμετοχή, τα περισσότερα, όλα, όλα. Μπορώ να σας πω ότι ο κύριος Λομπέρδος, αν θυμάμαι καλά, πριν δύο χρόνια, τρία χρόνια, έκανε μια flat μείωση 30% για όλα τα φάρμακα. Ναι, αλλά είχαμε και μέσα τον Αύγουστο μια αύξηση σε ένα, καμιά 300 διαπόσταση. Είχαμε όμως, λέω, και μέσα τον Αύγουστο μια αύξηση σε έναν αριθμό φαρμάκων, καμιά 200. Ελάχιστη αύξηση και θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη αύξηση ήταν 265 περίπου φάρμακα υψηλού κόστους για τον καρκίνο, τα οποία βεβαίως ήταν αυτά που επιβάρυναν πολύ τη φαρμακευτική δαπάνη. Ακούστε όμως. Αυτή τη μείωση στην καρπόνη το ασθενής. Μειώθηκε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ορίστε, αυτό θέλω να πω. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Μα αυτό θέλω να σας πω. Ελάτε. Παρόλο λοιπόν που μειώθηκαν οι τιμές των φαρμάκων, οι ασφαλισμένοι πληρώνουν πολύ περισσότερα από την τσέπη τους. Γιατί αυξήθηκε η συμμετοχή. Αυτό. Αυξήθηκε η συμμετοχή καταρχάς. Ναι. Το δεύτερον, αναγκάζονται να πληρώνουν διαφορά μεταξύ γενοσίμου και πρωτοτύπου, που είναι πολύ μεγάλη. Για μερικά φάρμακα, μάλιστα, φτάνουν τα 70 ευρώ, τα 60 ευρώ, η διαφορά μόνο. Χώρια τη συμμετοχή. Επομένως, με βάση αυτό που λέτε, λοιπόν, κύριε Λουράντο, ποιος ωφελείται από αυτή τη μείωση? Γίνεται μείωση σε ένα φάρμακο, δεν ωφελείται, λέει, το καταναλωτή. Ποιος ωφελείται? Από αυτή τη μείωση επωφελείται ο ΕΟΠΗ, το κράτος δηλαδή, και μεταφέρει ένα μέρος της δαπάνης στις τσέπες του καταναλωτή. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Δηλαδή και τώρα το ίδιο θα γίνει με αυτά τα 6.000 φάρμακα που λέει ο Υπουργός με την τροπολογία που θα περάσει σήμερα? Το ίδιο θα γίνει? Το τι θα γίνει το ξέρουμε πολύ καλά και το κυριότερο είναι ότι εκτός από την επιβάρηση των ασφαλισμένων που δεν βλέπω να φεύγει τουλάχιστον ένα μέρος της, είναι το ότι καταστρέφεται η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Αυτό είναι γεγονός πλέον. Και ξέρετε κάτι, όταν μιλάμε για ανάπτυξη και καταστρέφουμε την καλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδος, που είναι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αυτό σημαίνει ότι καταστρέφουμε το ίδιο μας το είναι. Γιατί? Διότι ξεχνάει ο κόσμος, ξεχνάει και η πολιτεία ίσως, ότι για κάθε ένα ευρώ που παίρνει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αυξάνεται το ΑΕΠ κατά 3 ευρώ. Δηλαδή, τριπλασιάζεται το κέρδος από τα ελληνικά φάρμακα. Και μην ξεχνάμε ότι τα ελληνικά φάρμακα εξάγονται. Συνεπώς, δεν μπορεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία να ανταγωνιστεί οικονομικά, γιατί πλέον το φάρμακο το έχουμε καταντήσει οικονομικό στοιχείο. Γιατί όμως... Δεν το έχουμε δει σαν... Να ρωτήσω, κύριε Λουράντο, συγγνώμη, γιατί δεν τον ξέρω το χώρο, να ρωτάμε τους ειδικούς. Εγώ, ως πολίτης, καταλαβαίνω ότι με την αυξημένη, σε αυτό έχετε απόλυτα δίκιο, με την αυξημένη συμμετοχή που έχει ο ασφαλισμένος στην τιμή ενός φαρμάκου, στην πληρωμή ενός φαρμάκου, πληρώνω περισσότερο σε σχέση με το τι πληρώνα παλιότερα. Αν η τιμή μειωθεί, θα μειωθεί και το ποσό που θα δίνω. Όχι το ποσοστό, το ποσό που θα δίνω. Αν ένα φάρμακο έκανε 10 και εγώ από τα 10, στα 10 ευρώ έδινα 2 ευρώ, 2,5, γιατί περίπου στο 25%. Αν το φάρμακο κάνει τώρα 7, θα πληρώνω και εγώ λιγότερο. Δεν μειώνεται το ποσοστό μου, αλλά μειώνεται το ποσό που δίνω. Λέω όμως κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που λέτε για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Δεν γίνεται πιο ανταγωνιστικό ως εξαγώγημο προϊόν το ελληνικό φάρμακο, αν η τιμή του είναι συμφερότερη, αν είναι μικρότερη δηλαδή? Να σας πω κάτι. Όταν ένα φάρμακο. Κοιτάξτε, όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν πλέον κτίσει. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Όλες λοιπόν οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν κτίσει, έχουν πραγματοποιήσει, έχουν δημιουργήσει εργοστάσια σε χώρες με πολύ μικρό κόστος. Παραδείγματος χάρη Ινδία, ναι, η οποία εξελίσσεται στην μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία της γης, ναι, της Ιφιλίου. Προσέξτε, εκεί τα φάρμακα κατασκευάζονται και παράγονται με πολύ μικρή αξία. Θα μπορέσει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ποτέ που έχει εξαιρετικά φάρμακα, θα μπορέσει ποτέ να ανταγωνιστεί, ας πούμε, φάρμακο το οποίο κάνει 2 ευρώ και 3 ευρώ? Το κατάλαβα αυτό. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Πάντως, κύριε Λουράντο, εγώ θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό που σκέφτεται όλος ο κόσμος. Είναι πρωτοφανές να λέμε ότι θα μειωθεί κάποιο προϊόν και είναι αρνητικό. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό να λέγεται. Επαναλαμβάνω. Δηλαδή, αν μειωθεί αύριο ένα ελληνικό προϊόν, τι παράγουμε στην Ελλάδα? Οποιοδήποτε προϊόν. Ένα προϊόν, ένα τρόφιμο. Η φέτα, ας πούμε. Αν μειωθεί η τιμή, θα πούμε ότι είναι αρνητικό, έτσι. Μα το πρόβλημα είναι εκεί. Yeah. Μιλάμε για το φάρμακο που είναι, προσέξτε με, θα σας το πω διαφορετικά. Έχετε καταλάβει ότι το φάρμακο δεν είναι ένα καταναλωτικό προϊόν? Ναι, εντάξει, και βεβαίως. Επικεντρώνεται όλη η προσοχή στο φάρμακο και αφήνουμε όλα τα άλλα προϊόντα των σούπερ μάρκετ να ανεβαίνουν.
Προσέξτε όμως. Έχουμε ελλείψεις στα φάρμακα. Καθένας είναι στον τομέα. Προσέξτε, ακούστε. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ένα φάρμακο ποιος να μας λέει ότι... Ακούστε. Και εμένα με ρωτούσε να είναι βουλευτές. Μα μισό λεπτό, θα σου πω κάτι. Θα έλεγα το ίδιο, μα είναι δυνατόν τώρα. Μα γι' αυτό όμως ρωτάμε... Μα δεν ακούω τι λέτε. Λογικό είναι. Μιλάτε, ελάτε κύριε Λουράτη. Συνεχίστε εσείς. Προσπαθούμε να καταλάβουμε... Λέω λοιπόν, δεν... Ναι. Θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη ελλείψεις. Έχετε κατανοήσει ότι όταν πλέον τα φάρμακα δεν είναι, δεν μπορούν να επιβιώσουν με τις τιμές που δίνονται, θα φύγουν. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε ότι δεν υπάρχουν αντιγρυπικά εμβόλια στην αγορά σήμερα. Δεν υπάρχουν. Ξέρετε ότι δεν υπάρχουν φάρμακα τα οποία οδεύουν προς το εξωτερικό. Ο ασθενής και ο ασφαλισμένος είναι δύο πράγματα. Γιατί συμβαίνει αυτό που λέτε, κύριε Λουράδο? Να βρίσκει το φάρμακο. Με τρόπο δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί συμβαίνει? Επειδή είναι φθηνά και δεν συμφέρει. Είναι γιατί? Φθηνά και κάτι ακόμα. Και άρα τα αυξήσουμε κάτι τότε. Ακόμα. Είναι φθηνά. Άρα λέτε να αυξήσουμε τις τιμές στα φάρμακα εσείς. Να μην τις μειώσουμε. Όχι, άλλο θέλω. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Κύριε Λουράδο, γιατί έχει μπερδευτεί. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Θέλω να πείτε συγκεκριμένα. Η τροπολογία αυτή που θα περάσει σήμερα στη Βουλή συμφέρει τον πολίτη, ναι ή όχι? Δεν συμφέρει τον πολίτη με την εξής έννοια. Ότι ο πολίτης θέλει το φάρμακό του να υπάρχει στην Ελλάδα, πρώτον, να το βρίσκει, να πληρώνει λιγότερο το δυνατόν, διότι δεν μπορεί να πληρώνει, και γνωρίζουμε εμείς, οι εφαρμακοποιοί... υπάρχει άλλη λύση. Ο κύριος Ρήγας λέει να κόψουμε το κέρδος του φαρμακοποιούς για να πληρώνει λιγότερο. Ο κύριος Ρήγας θα πρέπει να ξέρει ότι για να μην μιλάει για τους φαρμακοποιούς, γιατί οι φαρμακοποιοί όλο αυτόν τον καιρό και λέτε πράγματα τα οποία δεν στέκουν, κύριε Λουράντο. Δεν μπορεί να μην θέλετε να με δείτε το φάρμακο. Δεν θέλετε να με ακούσετε. Να σας ακούμε. Κάνουμε διάλογο, δεν θέλετε να με ακούσετε. Ελάτε, κύριε Λουράντο. Με διακόπτε συνέχεια, κύριε. Εάν νομίζετε ότι έτσι εξυπηρετείτε τη δημοκρατία, δεν την εξυπηρετείτε. Αφήστε τη δημοκρατία. Αφήστε να πω αυτό που θέλω. Κύριε Ρήγα, σας παρακαλώ τώρα. Μα είναι δυνατόν να μας λέει αν εξυπηρετούμε τη δημοκρατία τώρα? Να καταλάβουμε τι λέτε, κύριε Λουράντο. Είπατε ότι δεν συμφέρει τον πολίτη. Πρέπει να υπάρχει διάλογος. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Το κάνετε επίτηδες. Όχι, κύριε Λουράντο. Δεν θέλετε να ακούσετε. Τη λογική σας. Προσπαθούμε να πούμε στη λογική σας. Μα δεν με αφήνετε να πείτε. Άμα δεν σας την πω, πώς θα πείτε? Λέω λοιπόν. Και δεν έχω μόνιτορ για να βλέπω τι γίνεται. Ναι, εντάξει, λοιπόν, δεν πειράζει, ελάτε. Λέω λοιπόν, μιλάτε για το κέρδος του φαρμακοποιού και δεν ξέρετε ότι όλες αυτές οι σημειώσεις που γίνανε εις βάρος του φαρμακοποιού, διότι όλο το στόκ που είχαμε το πουλήσαμε και το διαθέσαμε με πολύ μικρότερη αξία από ότι το αγοράσαμε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, θα πρέπει να ξέρετε ότι μειωθήκαν τα φάρμακα του φαρμακείου και αυξηθήκανε τα φάρμακα υψηλού κόστους που τα διαθέτει ο ΕΟΠΗ από τα φαρμακεία του. Ξέρετε ότι το 2011 400 εκατομμύρια είχε το κόστος των φαρμάκων των ακριβών. Μην κάνουμε το πρόβλημα τώρα πρόβλημα των φαρμακοποιών. Εμείς ρωτάμε άλλο πράγμα, κύριε Λουράντο, και εσείς μας πάτε στην Αμερική. Εμείς λέμε ένα πράγμα, ρωτάμε σήμερα. Σήμερα θα ψηφιστεί στη Βουλή μια συγκεκριμένη τροπολογία που λέει μειώνονται 5, 6, 3.000 φάρμακα, όσα είναι τέλος πάντων. Και ρωτάμε αν αυτό είναι θετικό για τον καταναλωτή ασθενή. Και μας λέτε ότι δεν είναι. Και μας λέτε εκτός αυτού, και... είναι και ένα πρόβλημα στη φαρμακοβιομηχανία που πλήττεται και θα κλείσει. Η ελληνική, αυτό λέτε. Λέω και κάτι ακόμα. Θέλουμε ανάπτυξη στην Ελλάδα ή όχι? Ναι, εάν καταργήσουμε τις ελληνικές εταιρείες, θα έρθουν οι γερμανικές να επιβιώσουν εδώ και να αλώσουν τα πάντα. Αυτό θέλουν ακριβώς οι κυβερνώντες σε αυτόν τον τόπο. Και κάτι ακόμα. Το μεγάλο κέρδος από τις μειώσεις θα είναι στα ακριβά φάρμακα. Το να μειώσεις ένα φάρμακο από 3 ευρώ στο 2,5 ευρώ, κερδίζεις 50 λεπτά. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία αυξάνονται συνεχώς και αυξάνεται η φαρμακευτική δαπάνη. Η φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε από τις αυξήσεις στα ακριβά φάρμακα. Σας το λέω. Πέφτουν όλα τα φάρμακα, τα φθηνά, και ακριβένουν τα φάρμακα. Επομένως, κατά τη γνώμη σας, δεν πρέπει να περάσει η τροπολογία σήμερα. Ακούστε. Όχι, ακούστε. Ναι. Κύριε Λουράντο, πρέπει να μας απαντάτε όμως και σε κάτι. Γιατί κάνετε διαδρομές και δεν απαντάτε. Σας ρωτάω συγκεκριμένα, πρέπει να περάσει αυτή η τροπολογία? Δεν σας απάντησα συγκεκριμένα. Θέλω να απαντήσετε σε αυτό που σας ρωτώ. Και όχι σε άλλα που θέλετε εσείς. Πρέπει να περάσει η τροπολογία σήμερα ή όχι? Σας είπα ότι η τροπολογία δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δεν το βρίσκω. Πολύ σωστά. Τώρα απαντάω. Ποιον εξυπηρετεί, κύριε Λουράντο, αυτή η τροπολογία κατά τη γνώμη σας? Ακούστε να σας πω κάτι. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Ούτε μπορώ να γνωρίζω τις πολιτικές τοποθετήσεις του κάθε κόμματος, γιατί δεν ανήκω σε αυτά.
Μωρέ, τι γνωρίζετε, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν είναι το θέμα μας. Όλοι μετέχουν στο δημόσιο λόγο και διάλογο και γνωρίζουμε τι λέει ο καθένας μας. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω ούτε μία απάντηση. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Ελάτε, κύριε Λουράτο, ούτε μία απάντηση. Μα με διακόπτετε συνέχεια. Ελάτε, μα συζήτηση κάνουμε. Δεν κάνουμε μόνο λόγο.